Εκεί πάνω ψηλά βρίσκεται το σακουλάκι με τα χρήματα που θα αποκτήσει ο τυχερός του φετινού ροντέο. Όμως πριν συνεχίσουμε, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πριντό και όλα τα μέλη της φάρμας του που είναι μαζί μας εφέτος. Είμαι σίγουρος. Με συγχωρείτε, κύριε. Με συγχωρείτε, αλλά μήπως μπορούμε να αρχίσουμε το ροντέο τώρα, κύριε. Εσείς μιλάτε εδώ και μισή ώρα συνέχεια. Ναι, έχουμε όλοι τόση αγωνία και ο κύριος Πριντό έχει βάλει και αυτός χρήματα μέσα στο βαρέλι. Θα είναι μια περιουσία εκεί μέσα. Μια περιουσία. Εντάξει λοιπόν, φαίνεται ότι ο λόγος μου είναι λιγάκι βαρετός. Το κατάλαβα το μήνυμά σας. Ας αρχίσει λοιπόν το ροντέο. Είπατε, δεν σας ακούω. Η Λολίτα νομίζει ότι δεν θα τα καταφέρω, ούτε που με κοιτάζει καθόλου. Είναι φοβερό να προσποιούμαι ότι με δηλώσει και να κρύβω το πραγματικό μου εαυτό. Εντάξει λοιπόν, θα σου δείξω εγώ αυτή τη φορά. Γιούπι! Μπράβο σου! Ναι, μπράβο σου γενναίο, για τα κατάφερε. Ναι, και ίσως ο γενναίος γιος κάποια μέρα να παντρευτεί την κόρη μου, τη Λολίτα. Τι εννοείς όταν λες να με παντρευτεί? Να παντρευτώ τη Λολίτα. Υπάρχει μόνο ένας άντρας που θέλω να παντρευτώ, πατέρα. Και αυτός δεν είναι ούτε καν εδώ σήμερα. Και ποιος είναι αυτός ο άντρας? Ο Ζόρο. Διέγκο! Βοηθήστε με, ας με βοηθήσει κάποιος, παρακαλώ. Πώς μπόρεσες να πέσεις, Διέγκο, παρά λίγο να πάρεις το χρυσάφι? Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τι θα κάνεις τώρα με τη Λολίτα, Διέγκο? Την είχες εντυπωσιάσει, ξέρεις. Και ποιος μπορεί να κατηγορήσει το φτωχό κορίτσι που δεν τον θέλει? Πώς μπόρεσες να τροπιάσεις το όνομα της οικογένειας των Βέγκα? Ηρέμησε τώρα, Μαρία. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα. Όσο μπορούσες? Πώς θα τους πείσουμε ότι η οικογένειά μας είναι κατάλληλη για αυτούς, μου λες? Έλα τώρα, μην το παίρνεις σοβαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει στον Διέγκο. Γιατί κάνει συνέχεια αυτά τα ανόητα πράγματα που δεν μ' αρέσουν καθόλου? Στα αλήθεια μου αρέσει. Γιατί να μην είναι γενναίος και θραλέος σαν το Ζωρό? Τέλος πάντων. Λολίτα! Hey, Λολίτα! Ποιος με φωνάζει? Εσύ σε περνάει? Ναι, εγώ και ο Διέγκο θα πάμε μια βόλτα. Θέλεις να έρθεις? Μπαίνουμε σε μια πόλη, Λολίτα. Wow! Ήταν πολύ φτηνό κόλπο, Διέγκο, να διώξει τον Μπερνάρ. Υποτίθεται πως θα ερχόταν μαζί μας. Μ' ακούς που σου μιλάω? Δεν νομίζεις ότι αυτή η πόλη είναι συναρπαστική, Λολίτα? Τι πράγμα? Δίψεσαι λίγο, μπορούμε να σταματήσουμε. Κι εγώ. Ας σταματήσουμε για να πιούμε κάτι εκεί πέρα. Τι λες? Ξέρεις, Λολίτα, είναι περίεργο. Αυτή η πόλη, όπως και η δική μας, κυβερνάται από τον Ισπανικό στρατό. Κι όμως η ατμόσφαιρα είναι πολύ διαφορετική εδώ. Πλήρωναν και αυτοί μεγάλους φόρους, δεν θα μπορούσαν να διασκεδάζουν έτσι. Όλοι φαίνονται να είναι ευτυχισμένοι εδώ. Αυτό το χρωστάμε στο σενιόρ Σάντες, ξέρετε. Το σενιόρ Σάντες? Εσείς οι δυο θα πρέπει να είστε ξένοι στα μέρη μας για να μην γνωρίζετε ποιος είναι ο σενιόρ Σάντες. Ναι, ήρθαμε από το Σαντάσκο. Ω,
Ναι, το ξέρω το Σαντάσκο. Να σας εξηγήσω. Αυτή η πόλη πληρώνει τους χαμηλότερους φόρους χάρη στον δήμαρχό μας, τον σενιόρ Σάντες. Ο διοικητής Ρέιμοντ θα τον αναγκάσει να πληρώσει τους ίδιους φόρους όπως και οι άλλες πόλεις. Λοιπόν, ναι, προσπαθεί να πάρει πολλά χρήματα σίγουρα, αλλά ο σενιόρ Σάντες αρνείται να τα δώσει. Του λέει ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν τόσο μεγάλους φόρους. Ο δήμαρχός σας θα πρέπει να είναι γενναίος για να διαφορεί για τον διοικητή Ρέιμοντ και τον στρατό, Ο σενιόρ Σάντες είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτή την πόλη και για όλους όσους ζουν εδώ. Ναι, ενδιαφέρεται, ξαναπες το αυτό. Πρέπει να έχει εξοδέψει μια περιουσία για να ξαναχτίσει ολόκληρη πόλη μετά από εκείνο το φοβερό σεισμό που έγινε πέρσι. Ξέρετε, είναι πολύ αστείο. Σήμερα εμείς μιλήσαμε πολλές φορές για τον σενιόρ Σάντες. Ναι, είχαν έρθει κι άλλοι δύο πριν από εσάς και μας ρωτούσαν κι εκείνοι γι' αυτόν. Νάτι, αυτή εκεί είναι. Diego. Μα είναι ο Γκάμπριελ και ο Γκονζάλης. Περίεργο. Δεν φοράνε τις στολές τους. Τι να σκαρώνουν άραγε. Δεν καταλαβαίνω τι σαν ησυχή, Diego. Ίσως ο Γκάμπριελ και ο Γκονζάλης να είχαν άδεια σήμερα και ήρθαν να διασκεδάσουν. Είναι μια πολύ φιλική πόλη. Το ελπίζω αυτό, Λολίτα, αλλά το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ πέρα με ενοχλεί. Σταμάτα, Diego. Μα τι συμβαίνει. Αυτός εκεί πέρα δεν είναι ο Μπερνάρ. Μπερνάρ! Γεια σου, Λολίτα. Για κοίτα, ποια είναι αυτή η νεαρή κυρία, Μπερνάρ? Έπρεπε να τη βοηθήσω, γιατί την είχε πιάσει κράμπα και θα πνιγόταν. Εγώ την έσωσα. Σωστά, Τζίνα? Ναι, Μπερνάρ. Θα σε λένε Τζίνα, μικρούλα μου, Είναι πολύ όμορφο το όνομά σου. Και τώρα να σας συστήσω. Αυτός είναι ο Diego. Μα πριν λίγο μου έλεγες και τον Diego και τη Λολίτα. Γεια σας, είμαι η Τζίνα Σάντες. Τζίνα Σάντες, είπες, μήπως έχεις καμιά συγγένεια με τον σενιόρ Σάντες, το δήμαρχο? Ναι, είναι πατέρας μου. Μήπως το γνωρίσατε? Όχι, όχι ακόμα. Όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην πόλη που τον θαυμάζουν και τον προσέχουν. Θα πρέπει να είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Ναι, και θα πρέπει να έχει μεγάλο θάρρος για να πάει ενάντια στον διοικητή Ρέιμοντ. Αν τον συναντήσουμε, μπορεί κάποιος άλλος που ξέρω να πάρει λίγο θάρρος από αυτόν. Ποιος ξέρει. Έλα τώρα, Λολίτα. Εγώ το βρήκα. Ερχόσασταν και οι δυο σας για δείπνο το βράδυ μαζί με τον Μπερνάρ. Ναι, η Τζίνα με είχε ήδη καλέσει να πάω επειδή της έσωσα τη ζωή. Εγώ δεν ξέρω, Τζίνα. Σας παρακαλώ. Έλα τώρα, σπάμε, Diego. Συμφωνείς? Τζίνα! Τζίνα, έχω να σου δώσω κάτι για τον πατέρα σου. Μα τι είναι, τι συμβαίνει? Κοίταξε αυτά τα ψάρια. Μα τι έπαθαν τα ψάρια? Ο Θεέ μου, δεν έχω ξαναδεί ποτέ ψάρια σαν κι αυτά. Τα βρήκανα επιπλέον στη θάλασσα, γεμάτα με αυτές τις κοιλίδες, εκεί κοντά στο βράχο της Φάλαινας. Σε παρακαλώ, Τζίνα, μίλα του πατέρα σου γι' αυτό. Σε παρακαλώ, Τζίνα! Μπορείς να σταματήσεις εδώ, Diego. Αυτό είναι το σπίτι μου, Μπερνάρ. Wow. Τι όμορφα τριαντάφυλλα, Τζίνα. Ναι, πράγματι. Η μητέρα μου τα αγαπούσε πολύ. Από τότε που πέθανε εκείνη, τα περιποίητο ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου περιποίητο όλα αυτά τα τριαντάφυλλα. Είναι όλα τόσο όμορφα. Θα πρέπει στα αλήθεια να είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Είναι. Το φαγητό μας είναι πολύ απλό, φίλοι μου. Όμως από τότε που πέθανε η γυναίκα μου πριν 3 χρόνια, σε αυτό το σπίτι μαγειρεύουμε εγώ, η Τζίνα και ο υπηρέτης μας ο Εντ. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι και τόσο νόστιμο. Εγώ πάντως το βρήκα πολύ νόστιμο, σενιόρ Σάντες. Ο Έντ είναι ο καλύτερος μάγειρας του σπιτιού, ξέρετε. Ναι, μην ξεχάσεις να δείξεις τον πατέρα σου εκείνα τα παράξενα ψάρια, Τζίνα. Ναι! Παράξενα ψάρια? Ναι, ένας γερός ψαράς βρήκε πολλά νεκρά ψάρια στη θάλασσα κοντά στο βράχο της Φάλαινας. Κοίτα, πατέρα! Πατέρα, τι σου συμβαίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πως ήπια πολύ κρασί, αλλιώς δεν εξηγείται. Είστε καλά? Μου φαίνεστε λιγάκι χλωμό, σενιόρ Σάντες. Ναι, πονάει το κεφάλι μου, Λολίτα, και δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, μπορώ να πω. Εγώ λυπάμαι πολύ που σας χαλάω το δείπνο σας, αλλά πρέπει να με συγχωρέσετε. Πατέρα! Τι κρίμα που ο πατέρας της Τζίνα αρρώστησε τόσο ξαφνικά. Εγώ νομίζω ότι θα περνούσαμε πολύ ωραία. Ναι, το ξέρω, και έδειχνε τόσο ευτυχισμένο στο δείπνο πριν του δείξει η Τζίνα εκείνα τα ψάρια. Diego, τι σου συμβαίνει? Μπερνάρ, μπορείς να πάρεις τη Λολίτα στο σπίτι της. Εγώ θα πρέπει να κάνω κάτι. Ποιος θα το πίστευε ότι θα σκόνταφα πάνω σου σε αυτή την πόλη, Diego?
Ξέρεις κάτι, το κρασί είναι πολύ καλό σήμερα, φίλε μου. Είναι καλό επειδή ξέρεις ότι στο τέλος εγώ θα το πληρώσω το κρασί. Τι ήταν αυτό που είπες, ε? Τίποτα, Λοχία. Πες μου λοιπόν, ποιος καλός άνεμος σε φέρνει σε αυτή την πόλη? Βρίσκομαι σε μια σπουδαία αποστολή. Ερευνούμε για τον δήμαρχο αυτής της πόλης. Ω, αλήθεια, γιατί? Αυτός ο άντρας μάλλον αδιαφορεί για το στρατό. Προσπαθούμε να βρούμε αν υπάρχει κάτι στο παρελθόν του που να τον κάνει να φέρεται κακός. Και βρήκατε τίποτα τελικά, Λοχία? Εγώ θα έλεγα ότι κάτι βρήκαμε. Και αυτό είναι ότι κάποτε συνήθιζε να μεταφέρει όπλα και δηλητήριο για το στρατό. Δηλητήριο? Αυτή τη στιγμή ο διοικητής και ο υπολογαγός Γκάμπριελ βρίσκονται στο σπίτι του και είναι έτοιμοι να τον εκθέσουν στους κατοίκους αυτής της πόλης. Εγώ να πηγαίνω. Έγινα πίσω. Ακόμα δεν έχει πληρώσει για το κρασί μου, Διέγκο. Όχι, 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 σας το είπα, εγώ δεν θα αυξήσω τους φόρους. Δεν νομίζω ότι έχεις άλλη εκλογή, σενιόρ Σάντες. Δεν μπορείτε να αφήσετε κύριε τα βαρέλια μέσα στη θάλασσα. Το δηλητήριο έχει αρχίσει να διαρρέει. Τα ψάρια ήδη πεθαίνουν και σκορπίζουν. Έχετε δημιουργήσει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Τότε λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι βοήθησες και εσύ να πάμε τα βαρέλια εκεί, σενιόρ Σάντες. Και είναι συμφέρον σου να αυξήσεις τους φόρους σε αυτή την πόλη. Και γιατί? Δεν θα ήθελες οι κόρες και όλοι οι κάτοικοι της πόλης να μάθουν ότι δεν είσαι ο άνθρωπος που νομίζουν ότι είσαι ακριβώς? Θα κάνεις αυτό που σου λέμε, αν ξέρεις ποιο είναι το καλό σου. Η Τζίνα. Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι αυτό. Πατέρα, 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 είσαι καλά? Ναι, ναι, καλά είμαι. Σου ευχόμαστε καλό βράδυ, σενιόρ Σάντες, και ελπίζουμε πως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα έχεις αλλάξει γνώμη. Να προσέχεις καλά τον Σάντες, είναι πιο έξυπνος από ό,τι δείχνει. Μάλιστα, κύριε. Πατέρα, τι ήταν αυτά που έλεγαν εκείνοι οι άνθρωποι? Μη μου πεις ότι άκουσες. Τι συμβαίνει, πατέρα? Σε παρακαλώ, πες μου, θέλω να σε βοηθήσω. Εντάξει λοιπόν, Τζίνα, δεν είναι ωραίο να το ακούσεις αυτό από άλλους όπως το διοικητή Ρέιμοντ. Δεν μπορώ να σου κρύψω την αλήθεια, κορίτσι μου. Δεν μπορώ. Συνέχισε. Λοιπόν, όταν ήμουν πιο νέος, είχα μια εταιρεία μεταφορών με πλοία και μεταφέραμε δημητριακά και άλλες τροφές σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια πολύ καλή εταιρεία και εγώ ήμουν πολύ περήφανος. Μια μέρα όμως συμφώνησα να μεταφέρω ένα μυστικό φορτίο για τον Ισπανικό στρατό. Ήταν όπλα και βαρέλια γεμάτα με υγρό δηλητήριο. Αυτό ήταν τρομερό, πατέρα! Πώς μπόρεσες να βοηθήσεις το στρατό με αυτόν τον τρόπο? Δεν έφταιγα εγώ γι' αυτό. Ο στρατός δεν μου είπε ότι τα βαρέλια είχαν δηλητήριο. Το ανακάλυψα μόνος μου όταν το πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της θάλασσας. Ωστόσο, ο Γκονζάλες είχε δίκιο. Όμως τα πράγματα χειροτέρεψαν, Τζίνα. Μας έπιασε καταιγίδα και το πλοίο βυθίστηκε κάπου κοντά στο βράχο της Φάλαινας. Ο στρατός μου είπε ότι τα βαρέλια ήταν σφραγισμένα και ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Εγώ νομίζω όμως ότι το δηλητήριο άρχισε να διαρρέει. Μα πατέρα, αυτό το δηλητήριο θα μπορούσε να κάνει κακό σε ολόκληρη την πόλη. Ωραία, μου δεν κάνει τίποτα γι' αυτό και με απειλεί ότι θα το πει στην πόλη ότι φταίω εγώ. Τζίνα, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Όχι, όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τζίνα, καλή μου, σε παρακαλώ, μην με κοιτάς έτσι. Όχι, σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Τζίνα, γυρνά πίσω, σε παρακαλώ, Τζίνα. Τι έχωση. Με συγχωρείτε, σενιόρ Σάντες, αλλά άκουσα όλα όσα είπατε. Η Τζίνα έχει στα αλήθεια να στρατωθεί. Αφήστε με να της μιλήσω εγώ. Τζίνα! Τζίνα! Εγώ καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι τώρα, Τζίνα. Όμως προσπάθησε να καταλάβεις πόσο δύσκολο ήταν για τον πατέρα σου να τα πει όλα αυτά. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά έλεγε ψέματα σε μένα και σε όλη την πόλη για πολύ καιρό, Ντιέγκο. Μα πρέπει να καταλάβεις όμως πόσο πολύ λυπάται γι' αυτό ο πατέρας σου, Τζίνα. Κοίταξε πώς προσπάθησε να το ξεπληρώσει αυτό στην πόλη. Έγινε ένας θαυμάσιος δήμαρχος. Είναι πολύ αργά. Άφησε με να σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Όχι, δεν θέλω να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου, όχι. Εντάξει, τότε μπορείς να έρθεις να μείνεις στο ξενοδοχείο για απόψε.
Θα στείλω ένα μήνυμα στον πατέρα σου για να του πω ότι θα είσαι ασφαλής. Λολίτα, τι συμβαίνει, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία? Τι συμβαίνει? Είναι ο πατέρας σου, ξέρεις. Το πρωί ο σενιόρ Σάντες πήρε μια βάρκα και πήγε στο βράχο της Φάλαινας για να σταματήσει τη διαρροή του δηλητηρίου από τα βαρέλια, Ντιέγκο. Πήγε μόνος του. Λυπάμαι, καλή μου, προσπάθησα να το σταματήσω, αλλά εκείνος μου είπε να σου δώσω αυτό εδώ και να σου πω ότι ελπίζει να το συγχωρήσεις. Λολίτα, μήπως είδες πόσο άγρια είναι η θάλασσα σήμερα το πρωί? Μπορεί και να πνιγεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να το βοηθήσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Θα ζητήσουμε από τους ψαράδες αν μπορεί κάποιος να μας πάρει με τη βάρκα του. Εμπρός, πάμε! Συγγνώμη, σινιόρ, μπορείς να μου προσφέρεις ακόμα και εκατομμύριο, αλλά εγώ δεν διαθέτω τη βάρκα με τέτοιο καιρό. Λυπάμαι πολύ. Για τρελό, με πέρασα... Μα ο σενιόρ Σάντες χρειάζεται βοήθεια, σας παρακαλώ. Ο σενιόρ Σάντες! Και γιατί παρακαλώ δεν μου το είπατε από την αρχή? Εννοείται ότι θα μας βοηθήσετε. Αν πρόκειται για τον σενιόρ Σάντες και βέβαια. Ελάτε. Κανένας δεν επιτρέπεται να βγει στη θάλασσα και αυτή είναι η διαταγή του διοικητή Ρέιμον. Και τώρα εμπρός, κουνηθείτε όλοι. Μα τι συμβαίνει? Ήρθαμε για να συλλάβουμε τον σενιόρ Σάντες, τον δήμαρχο, γιατί έριξε επίτηδες κάτι βαρέλια με δηλητήριο στη θάλασσα. Ο σενιόρ Σάντες δεν έριξε καθόλου επίτηδες στα βαρέλια με το δηλητήριο στη θάλασσα. Γι' αυτό φταίει ο Ισπανικός στρατός. Και εσείς προσπαθείτε να του ρίξετε το φταίξιμο. Είναι ψέματα και το ξέρετε καλά. Σταμάτα να μιλάς! Και τώρα κάντε όλοι στην άκρη και δεν θα πάθει κανένας κακό! Δεν μπορείτε να το κάνετε! Φύγε, ανόητος! Ει, φύγε από εδώ, φύγε! Εσείς εξαντλήσατε την υπομονή μου και τώρα, αν κάποιος από εσάς κάνει κάποια κίνηση, θα τον σκοτώσω, μ' ακούτε! Καημένα, Ντιέγκο. Όμως καλά να πάθει, αφού χτες μ' άφησε χωρίς να πληρώσει το κρασί μου. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο Σάντες δεν θα μπορέσει να επιστρέψει από αυτή την άγρια θάλασσα. Τι μπορούμε να κάνουμε, Τζίνα, που πηγαίνεις τώρα? Χτυπήσατε έναν άνθρωπο που προσπάθησε να μας βοηθήσει να βρούμε τον πατέρα μου. Δεν άκουσες τι είπα πριν? Αν κινηθεί κανείς θα τον σκοτώσω και δεν θα γίνει εξαίρεση ούτε για σένα. Γκάμπριελ, μην το κάνεις. Κοιτάξτε όλοι, κοιτάξτε ποιος ήρθε, ο Ζωρό. Ζωρό, είναι ο Ζωρό. Ζωρό. Τι κάθεστε και το κοιτάτε έτσι, ανόητοι, εμπρός, ρίξτε τους, σκοτώστε τον! Επάνω του, Ζωρό! Καλύτερα να βιαστείς, Λολίτα. Σε ευχαριστώ, Ζωρό! Εμπρός, λοιπόν, γρήγορα! Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για σένα, Τζίνα. Περιμένετε εδώ με τον Μπερνάρ, θα φέρουμε τον πατέρα σου πίσω, στο υπόσχομαι. Εντάξει, έλα, πάμε! Τι κάθεστε εδώ, εκεί, σταματήστε τον! Προσπαθούν να βοηθήσουν τους Σάντες! Θα πρέπει να βάζεις να γίνω στη δουλειά σου, εσύ, Ζωρό! Το ίδιο και εσύ, Γκάμπριελ! Φυλάξου τώρα! Έλα, λοιπόν! Επανά! Δώσε μου αυτό! Σκοτώστε το Ζωρό! Πέταξε το σπαθί σου, Γκάμπριελ. Εμπρός, λοιπόν, πέταξε το κάτω και φύγε ήσυχα, ήσυχα. Φύγετε από εδώ και μην ξανάρθετε. Ζωζάλες, μπορείς να μου κάνεις εσύ μια χάρη? Μα και βέβαια, κύριε. Θέλω να συγχωρέσω τον Ντιέγκο που δεν σου πλήρωσε το κρασί σου χθες το βράδυ στην ταβέρνα, εντάξει? Και βέβαια, Ζωρό, ό,τι θέλεις. Σε ευχαριστώ, Λοχεία. Αντιός, φίλοι μου. Γεια σου, Ζωρό! Γι' αυτό η Λολίτα είναι ερωτευμένη μαζί του.
Κοιτάξτε, έρχεται η βάρκα πίσω! Έξωσαν τον σενιόρ Σάντες, κοιτάξτε! Καταφέραμε να αποσύρουμε και τα βαρέλια με το δηλητήριο! Ναι, Τζίνα! Επανόρθωσα κατά λάθη που έκανα! Πατέρα! Πατέρα! Τζίνα μου, λυπάμαι τόσο πολύ που σας στενοχώρησα! Όχι, εγώ σας ζητώ συγγνώμη, επειδή σου είπα ότι είσαι μισό! Πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη που σας έβαλα σε τέτοιο κίνδυνο. Ο Γκάμπριελ προσπάθησε να μας πείσει ότι έφταιγες εσύ για τα βαρέλια με το δηλητήριο, αλλά ότι εγώ μας εξήγησε ότι στην πραγματικότητα έφταιγε ο Ισπανικός στρατός και όχι εσύ. Και εσύ απέδειξες πόσο ενδιαφέρεσαι για την πόλη μας και τη θάλασσα όταν πήγες μόνος εκεί έξω για να μας γλιτώσεις. Είσαι ο καλύτερος δήμαρχος που είχαμε ποτέ, σενιόρ Σάντες. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Μα τι έγινε, Ντιέγκο, Μπερνάρ? Ω Θεέ μου, το ξέχασα τελείως τον Ντιέγκο. Μπορεί κάποιος να μου δώσει ένα χεράκι? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εμένα με ξεχάσατε όλοι σας. Ω Θεέ μου. Τουλάχιστον κάναμε ένα καινούριο φίλο, Ντιέγκο. Τι? Δεν θα παρεξηγηθείτε, φίλοι μου, αν νομίσετε ότι τα βλέπετε διπλά στο επόμενο συναρπαστικό επεισόδιο του Ζωρό. Αλλά πράγματι υπάρχουν δύο Ζωρό όταν ο Ντιέγκο και ο Μπερνάρ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν τον κακό δράκο και τη συμμορία του από παρανόμους. Αυτή τη φορά πρέπει να πολεμήσουν ενάντια στη δύναμη του διάσημου Ρουμπινιού. Ο Ζωρό πολεμάει για τη ζωή του ανάμεσα σε ιστεία και σκοινιά, καθώς η Λολίτα ανησυχεί για τη ζωή του Ζωρό.